Ευχαριστώ πολύ και είναι μεγάλη χαρά μου, αγαπητέ Υπουργέ, αγαπητέ Γενικέ, αγαπητέ Πρόεδρε του ΕΣΕΤΕΚ, αγαπητά μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας σε αυτήν την πρώτη συνεδρίαση αυτού του νέου οργάνου. Χαίρομαι, εισπράττω γύρω από το τραπέζι την αισιοδοξία και τις πολύ ουσιαστικές προοπτικές που ανοίγονται σε αυτόν τον χώρο. Προσωπικά δεν μπορώ να μην ανατρέξω στο απότατο παρελθόν. 20 χρόνια πριν είχα κάνει την πρώτη προσπάθεια να δημιουργήσουμε ένα κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών, το οποίο θα ασχολείται με επενδύσεις στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας και της καινοτομίας. Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Η Ελλάδα βρέθηκε στις τελευταίες ευρωπαϊκές θέσεις σε αυτό το κρίσιμο αντικείμενο. Όμως, όπως πολύ σωστά είπε ο Πρόεδρος, τώρα ανοίγεται μια καινούργια προοπτική και μια καινούργια ευκαιρία να κάνουμε κάτι ουσιαστικό και συνολικό. Και πιστεύω ότι η πρώτη κίνηση της κυβέρνησης, που ήταν η μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σηματοδότησε ακριβώς αυτήν την αναπτυξιακή διάσταση όλης αυτής της προσπάθειας, χωρίς να υποτιμώ καθόλου την ανάγκη, όπως είπε και ο Πρόεδρος, να καλύψουμε όλο το φάσμα της δραστηριότητας, ξεκινώντας από τη βασική έρευνα και καταλήγοντας τελικά στην επιχειρηματικότητα, η οποία θα προκύπτει μέσα από την όλη διαδικασία της εφαρμοσμένης έρευνας και της εμπορευματοποίησης της καινοτομίας. Όπως έχετε διαπιστώσει, το αρμόδιο Υπουργείο έχει ήδη προχωρήσει σε μια σειρά από σημαντικές κινήσεις που πιστεύω ότι αποτελούσαν πάγιο αίτημα του χώρου της έρευνας, αλλά και όσων ασχολούνται με το οικοσύστημα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Γιατί προφανώς υπάρχει μια σημαντική επικάλυψη, όχι απόλυτα, αλλά υπάρχει μια σημαντική επικάλυψη μεταξύ αυτών των δύο χώρων. Και πιστεύω ότι μέσα από τις τακτικές σας συνεδριάσεις θα μπορείτε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να μπολιάσετε την κυβερνητική πολιτική μέσα από μια σειρά από εφαρμοσμένες προτάσεις που θα μας επιτρέψουν σε κάποια χρόνια από τώρα να κάνουμε άλματα προόδου. Και φυσικά τα άλματα αυτά προόδου δεν είναι απλά θεωρητικά. Θα πρέπει εσείς οι ίδιοι να συμφωνήσετε μαζί με το Υπουργείο ποιοι είναι οι δείκτες εκείνοι οι οποίοι θα μπορούν να μας επιτρέψουν σε κάποια χρόνια από τώρα να πούμε ότι ναι, κάναμε μια σημαντική πρόοδο στα ζητήματα που αφορούν την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, ώστε να μπορούμε και οι ίδιοι να αξιολογούμε τις επιδόσεις μας και να μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε κάθε στιγμή. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στο τραπέζι αυτό βρίσκονται εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, βρίσκονται εκπρόσωποι της ερευνητικής κοινότητας, βρίσκονται επιτυχημένοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν κάνει το άλμα από την έρευνα στην επιχειρηματική δραστηριότητα, βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι χρηματοδοτούν την έρευνα και την καινοτομία. Αυτό μας επιτρέπει πραγματικά να έχουμε μία συνολική και σφαιρική αντίληψη για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα. Δεν θα σας εκπλήξω λέγοντάς σας ότι το αντικείμενο αυτό αποτελεί και ένα προσωπικό στοίχημα για εμένα και κατά συνέπεια να γνωρίζετε ότι θα έχετε την αμέριστη στήριξή μου, το γνωρίζει καλά και ο Υφυπουργός και ο Γενικός Γραμματέας, ώστε να μπορούμε να επιλύουμε με ταχύτητα ζητήματα τα οποία θα προκύπτουν και τα οποία συχνά απαιτούν δύσκολη και κοπιώδη διυπουργική συνεννόηση. Ήδη έχουμε κάνει μια σειρά από πολύ σημαντικά βήματα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Αναφέρθηκε σε κάποια από αυτά και ο Υφυπουργός. Στέκομαι στο ζήτημα των ΕΛΚΕ. Υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του Γενικού Λογιστηρίου για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα, το οποίο θέτει υπερβολικούς γραφειοκρατικούς περιορισμούς στην ερευνητική δραστηριότητα, η οποία διεξάγεται εντός των πανεπιστημίων. Το ζήτημα αυτό θα έχει επιληθεί εντός του Ιανουαρίου με νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί στη Βουλή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα στα πλαίσια ενός διυπουργικού νομοσχεδίου νομοθετούμε και δίνουμε επιτέλους τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα πόλο, μια πολιτεία
καινοτομίας κάποιες παλιές εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις της Χροπίου, όπου έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό και συνεργατικό οικοσύστημα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας. Αντίστοιχη δράση δρομολογείται και για την Θεσσαλονίκη. Όπως γνωρίζετε, στο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει ήδη γίνει νόμος του κράτους, για πρώτη φορά προβλέπονται σημαντικά φορολογικά κίνητρα για stock options, τα οποία είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο ανταμοιβής εργαζόμενων σε καινοτόμες επιχειρήσεις, 15% αυτοτελής φορολόγηση, 5% για τις νέες επιχειρήσεις, καθώς και αυξημένα φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτομία. Η Γενική Γραμματεία μετακομίζει σύντομα σε καινούργια κτίρια. Και φυσικά ο Υπουργός, όπως είπε, αξιολογεί όλο αυτό το βαρύ γραφειοκρατικό πλαίσιο αξιολόγηση ευρετικών προγραμμάτων, το οποίο σχετικά εύκολα μπορεί να γίνει πολύ πιο απλό. Πού θέλω να καταλήξω? Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό όλες αυτές τις πρωτοβουλίες να μπορούν να ενταχθούν σε μια συνολική στρατηγική, βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη, η οποία θα έχει ένα ξεκάθαρο όραμα να καταστήσει την Ελλάδα όχι απλά έναν εθνικό παίκτη, αλλά έναν περιφερειακό παίκτη στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και της τεχνολογίας, να φέρει πίσω κόσμο ο οποίος έχει φύγει στο εξωτερικό και ο οποίος θα ήθελε να εργαστεί και να δημιουργήσει στην Ελλάδα, να παράγει νέο πλούτο και με κάποιο τρόπο να έχει και μία επίπτωση στον τρόπο τον οποίο η νέα γενιά, τα παιδιά μας, τα παιδιά τα οποία είναι σήμερα στο σχολείο, αντιλαμβάνονται το αντικείμενο αυτό, διότι κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν θα μπορούμε να μετρήσουμε και να αποτυπώσουμε στους σκληρούς δείκτες καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης, είναι την διάθεση μιας ολόκληρης νέας γενιάς παιδιών να αγκαλιάσουν την καινοτομία, την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα και να τη δούνε μέσα από μια διαφορετική οπτική ματιά. Είναι κάτι το οποίο ήδη συμβαίνει. Με μεγάλη χαρά βλέπω ότι στα χρόνια της κρίσης το οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας ανέπτυξε μια έντονη δράση. Χαίρομαι όταν βλέπω νέα παιδιά τα οποία σκέφτονται αυτή τη στιγμή ως πρώτη επαγγελματική τους επιλογή την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Είναι κάτι το οποίο δεν συνέβαινε πριν από τα χρόνια της κρίσης και είναι μεγάλη μας ευκαιρία να πατήσουμε πάνω στις πολλές θετικές ενέργειες οι οποίες ήδη έχουν γίνει και μέσα από αυτόν τον δυναμισμό ο οποίος ξεπίδησε στα χρόνια της κρίσης να βάλουμε τα θεμέλια για κάτι πολύ πολύ καλύτερο για το μέλλον της χώρας μας. Οπότε θέλω και πάλι να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Θα ήθελα να διατρέξω τα ονόματά σας και να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά. Ο Μανώλης εξαλλού είναι η καλύτερη απόδειξη ότι μπορούμε να φέρουμε κόσμο από το εξωτερικό πίσω στην Ελλάδα, αρκεί να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο για να μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τις γνώσεις τους. Ο Άρης Οδοξιάδης, γνωριζόμαστε εξαλλού πολλά χρόνια και χαίρομαι ιδιαίτερα που δέχτηκε να είναι αντιπρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ. Με τον Βασίλη τον Αντωνιάδη επίσης γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Κύριος Καρκαλέτσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά στο Δημόκρητο. Η Νέλη εκπροσωπεί την δυναμική και καινοτόμα ελληνική βιομηχανία. Βάσο Κιντή από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Ο κύριος Κυριακόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απουσιάζει η κυρία Κονοφάγου, η οποία είναι στην... η οποία... Άνατος ήρθε, ωραία. Ναι. Αναρωτιόμουν που ήσασταν. Λοιπόν, η κυρία Μπαχταλιά που έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά στο ΕΓΚ και συγχαρητήρια. Ο κύριος Μπεκιάρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και ο κύριος Χαλαμαντάρης, ο οποίος είναι ένα
πάρα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από τον χώρο της έρευνας, έκανε την μετάβαση στον χώρο της επιχειρηματικότητας και αποτελεί ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα success stories της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η οποία στηρίζεται σε καινοτομία η οποία είναι άκρως ανταγωνιστική. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε, σας ευχαριστώ και πάλι όλες και όλους, θεωρώ ότι έχουμε μια εξαιρετική σύνθεση η οποία, όπως σας είπα, συνθέτει διαφορετικές διαδρομές γνώσης και δεξιότητες και προσβλέπω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στα συμπεράσματά σας, τις προτάσεις σας και να ξέρετε ότι έχουμε όλη την καλή διάθεση να ξεπεράσουμε τις παθογένειες και τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και όλα αυτά για τα οποία κατά καιρούς μιλούσαμε στη χώρα, διότι δεν είναι άγνωστη αυτή η συζήτηση, έχει ξαναγίνει στο παρελθόν πολλές φορές, αυτή τη φορά με την κατεύθυνση της πολιτείας. Αλλά αφήνοντας ταυτόχρονα ελεύθερες τις δημιουργικές δυνάμεις, είτε στο επίπεδο της έρευνας, είτε στο επίπεδο της καινοτομίας, είτε στο επίπεδο της επιχειρηματικότητας, να μπορούμε να κατευθύνουμε τα πράγματα στη σωστή κατεύθυνση, ώστε κάποια στιγμή να δρέψουμε τους καρπούς αυτής της πολύ όμορφης και πιστεύω δημιουργικής προσπάθειας. Οπότε και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.